Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στη λεγόμενη κακιά στροφή λίγο πριν από τον κόμβο της Λιγαριάς. Οι σημάνσεις στο σημείο επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων που θα χρειαστεί να στηθεί το γεωτρύπαν ώστε να συλλέξει δείγματα έχουν ολοκληρωθεί με τα συνεργεία να πιάνουν δουλειά από αύριο. Σύμφωνα με πηγές, από 2 έως 4 μέρες θα χρειαστεί ο μελετητής ώστε να διαπιστώσει το εύρος και το βάθος του προβλήματος. Όπως τόνισε μιλώντας στην Κρήτη TV υπηρεσιακός παράγοντας, όσο πιο ψηλά διαπιστωθεί το πρόβλημα, τόσο καλύτερα. Γιατί αυτό θα σημαίνει πως δεν θα έχουμε σοβαρό γεωλογικό πρόβλημα. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο δρόμος παρουσιάζει στο συγκεκριμένο σημείο θέματα. Αντίστοιχες ρηγματώσεις είχαν εμφανιστεί περίπου 10 χρόνια μετά την κατασκευή του, το 1985. Το γιατί παρουσιάζονται οι αστοχίες είναι μάλλον ένα συνδυασμός γεγονότων. Για κάποιους φταίνε οι σχιστόλυθοι. Άλλοι τονίζουν πως πρόβλημα είναι και η κλίση του δρόμου. Ενώ οι γεωλόγοι του ΓΕΟΤΕΕ που πραγματοποίησαν αυτοψία στάθηκαν στις διαρροές από τα δίκτυα που μεταφέρουν νερό. Η αιτία είναι το νερό το οποίο συγκεντρώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν έχουμε, για παράδειγμα, έντονες πλημμύρες, μπει και άλλο νερό μέσα και το φαινόμενο εξελιχθεί πιο γρήγορα από ό,τι εξελίσσεται τώρα, ο κίνδυνος είναι αυτός. Να καθιζήσει ακόμα περισσότερο σε σημείο που να μπορεί κάποιος να περάσει το δρόμο από εκεί το σημείο. Υπάρχει μια κατολίσθηση εκεί και μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη. Άρα αυτό δημιουργεί το κίνδυνο να έχουμε όλο το πρανές, να έχουμε μια κατολίσθηση, το δικό πρανές του δρόμου να κατολιστήσει, οπότε θα έχουμε ένα πρόβλημα στον δρόμο ανάλογο με αυτό που είχαμε πέρυσι στην περιοχή της Σούδας. Τα πρώτα στοιχεία για το τι συμβαίνει ακριβώς θα τα έχουμε με τη λήξη των εργασιών του γεωτρύπανου, με τη συνέχεια να περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης που θα καθορίσει και τη διάρκεια αλλά και το εύρος των παρεμβάσεων. Υπενθυμίζουμε πως οι υπηρεσιακοί παράγοντες προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η Κρήτη TV, σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις είναι εκτεταμένες, η κυκλοφορία θα διακοπεί στο βόρειο δικό άξονα και τα μεν βαρέα οχήματα θα κατευθύνονται προς Ρέθυμνο και Χανιά μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Σίσες, Αλόιδες, Χώνος, Δαμάστα, Μάραθος. Τα δε επιβατικά αυτοκίνητα θα περνούν μέσα από τη Ροδιά.